Καλησπέρα σε όλους. Θα περίμενε κανείς με μια κίνηση το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα τις προηγούμενες μέρες στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων που έγκαιρα ως ΚΚΕ μεταφέραμε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κηλικίων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση συνεχίζει να είναι επικώς απαράδεκτη. Εδώ και ένα χρόνο όλοι ζούμε ένα ξέφρενο φοροκυνηγητό, μια τρομακτική φορολιστία, μια προστιμολαγνία που καθημερινά γίνεται όλο και πιο επώδυνη στις πλάτες των μικρών αυτοαπασχολουμένων βιοπαλαιστών. Όλοι οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, με το νομοσχέδιο που πριν ένα χρόνο περίπου ψήφισε η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μνημονιακών και μη, ήρθε στην ουσία να υλοποιήσει οδηγίες, προαπαιτούμενα, αλλά και δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απλά λόγια, ήρθε να πάρει ένα κομμάτι της πίτας που οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, ξεπεροβραδιάζοντας στις επιχειρήσεις τους, παλεύουν καθημερινά και να τα παραδώσει στα μονοπόλια της πολυεθνικής. Το κεφάλαιο, με λίγα λόγια. Σε αυτά τα πλαίσια, βλέπουμε μικρούς αυτοαπασχολούμενους να έρχονται αντιμέτωποι με τη χρεοκοπία, το μαρασμό, τη διακοπή των μικρών επιχειρήσεων που πασχίζαν νυχθημερών να κρατήσουν. Μέσα στους αυτοαπασχολούμενους υπάρχει και ένα κομμάτι ακόμα που θα περίμενε και από το Υπουργείο απευθείας να μας δώσει μια απάντηση, τοποθέτηση θετική, που διαχειρίζονται τα κηλικία μέσα στα σχολεία. Που ακόμα και ο πιο αδαής, μαθηματικά να ξέρει κανένας, οι μέρες στις οποίες απασχολούνται, έχουν ανοιχτό το κηλικείο τους, βρε αδερφέ, δεν ξεπερνάνε τις 180. Και το λέω αυτό όχι επειδή το ίδιο το ΦΕΚ το περιλαμβάνει και μιλάει για 189 ημέρες. Θέλω εγώ να πάρω ένα κηλικείο, σου λέει 189 μέρες υπολογίσεις. Αλλά και επειδή πραγματικά έτσι είναι, αν κάποιος αθροίσει διακοπές, όχι αργίες, Χριστουγέννων, Πάσχα και τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Βάζοντας και τις άλλες ημέρες που δεν είναι ανοιχτά τα σχολεία, φτάνουμε στις 135 έως 145 μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως, το Υπουργείο Οικονομικών, και έχει μεγάλη ευθύνη εδώ, με πρόσφατη οδηγία, έρχεται να τους επιβάλλει τεκμαρτή φορολόγηση σε 255 ημέρες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν τα λέω λάθος, να με διορθώσετε, και 274 μέρες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, στριμώγνει ακόμα περισσότερα τους ιδιοκτήτες διαχειριστές των κηλικίων και μέσα σε όλο αυτό το αδιέξοδο που βρίσκονται, θα οδηγηθούν στη διακοπή της δραστηριότητάς του. Τι άλλο εκτός από ερωτηματικά γεννάει μια τέτοια επιλογή εξόντωσης, φόρο εξόντωσης, τη στιγμή που είναι φορτωμένη με όλες τις άλλες διαδικασίες, POS, ΙΡΙΣ, ψηφιακό λαβύρινθος κτλ. Και η παράδοση, ανοίγει την πόρτα στην παράδοση σε μεγάλους ομίλους που θα πάρουν και θα διαχειριστούν όλους αυτούς τους χώρους μέσα στα σχολεία. Ερωτάται λοιπόν η κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει άμεσα, σήμερα κιόλας. Περιμένω να το ακούσω και από το στόμα σας, κύριε Υπουργέ, έτσι ώστε να αρθεί αυτή η αδικία, έτσι ώστε να μην φορολογούνται τεκμαρτά οι ιδιοκτήτες των κηλικίων μέσα στα σχολεία και να μπορούν αυτό το συμπληρωματικό εισόδημα ή το μικρό μέσα στις οικογένειές τους να μπορέσουν να αποτελέσει μια πηγή λύσης των προβλημάτων τους. Και όχι ό,τι βγάζουν να τσοντάρουν και από τις τσέπες τους για να κρατήσουν τα κηλικία τους ανοιχτά. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ξεκινήσω με τα προβλήματα στα κηλικία και θα ολοκληρώσω με μια πολύ γρήγορη απάντηση στον κύριο Υπουργό. Τα μικρά κηλικία, για να το βάλουμε όλοι στο μυαλό μας, εξυπηρετούν μόνο το 1/3 των μαθητών. Και αυτό, λόγω της ακρίβειας, της φτωχοποίησης του πληθυσμού, οι υπόλοιποι μαθητές είτε δεν ψωνίζουν, είτε φέρνουν κολατσιό από το σπίτι τους. Το δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει για τα κηλικία περιοριστική λίστα προϊόντων εδώ και 10-15 χρόνια. Και σε αυτή την κατεύθυνση το Υπουργείο δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Τρίτον, μέσω της διατίμησης
η οποία έχει να αναθεωρηθεί από το 2022 με πληθωρισμό και αυξήσεις της τάξης το 30 και 50%, οι τιμές των προϊόντων που διαθέτουν τα κηλικεία είναι πολύ χαμηλές και δεν μπορούν να συντηρηθούν, δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος συντήρησης. Τέταρτον, σε πολλά σχολιά, γυμνάσια και λύκεια, η μη τήρηση των κανονισμών δίνει τη δυνατότητα οι μαθητές να προμηθεύονται μέσω delivery, έχοντας ανοιχτές τις πόρτες στα σχολεία, διάφορα προϊόντα, αφού δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός, με πολλαπλούς κινδύνους. Και για την ασφάλειά τους και για το τι μπορεί να διακινήσει οποιοδήποτε επιθήριος μέσα στο σχολείο. Πέμπτον, όσο περνάει ο καιρός, λόγω και της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης, αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπει το σχολείο και αναζητεί ανήλικος μεν εργασία προκειμένου να προσφέρει ένα συμπληρωματικό εισόδημα στις οικογένειές τους. Έκτον, επαναλαμβάνω, ο μέσος όρος ημερών που λειτουργεί ένα κηλικείο είναι 135 έως 145 και όχι γιατί είναι 189 αφαιρώντας τις διακοπές Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι κτλ. Που το γράφει και το ίδιο το ΦΕΚ, αλλά ακριβώς γιατί υπάρχουν μέρες γενικών συνελεύσεων, μέρες εκδρομών, μέρες εορτών, μέρες που το ζουν τα σχολιά όλα, από τη Δυτική Αττική μέχρι την Ανατολική Αττική, σε όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, λόγω των ελλείψεων καθηγητών που διώχνουν τους μαθητές γιατί δεν έχουν καθηγητές οι δασκάλους να πάνε στα σπίτια τους, λόγω των τοπικών εορτών, λόγω καιρικών φαινομένων, λόγω δίκαιων κινητοποιήσεων των καθηγητών ή των μαθητών. Έβδομον, το τελευταίο διάστημα, όπως είναι γνωστό, με εντολή της κυβέρνησης, έχει ξεκινήσει ένα ξέφρενο κυνηγητό των μικρών αυτοαπασχολουμένων μέσα στα κηλικεία. Ένα πρόστιμο γιατί το κουλούρι σικάλεος ολικής αλέσεως είχε εξαντληθεί, γιατί ξέρετε τα κηλικεία πρέπει να έχουν όλα τα προϊόντα μέχρι το τέλος που θα χτυπήσει το κουδούνι. Και τι θα τα κάνουν μετά, θα τα φάνε οι ίδιοι? Την ίδια στιγμή που έχετε αφήσει το πυρόβλητο να ελέγξετε βιομηχάνους, εφοπλιστές, τραπεζίτες, κέντρα ανακύκλωσης, τις χωματερές, τα logistic, την ίδια στιγμή στέλνετε το υγειονομικό και όλη την αστυνομία, τουριστική και μη, σε μικρούς αυτοαπασχολούμενους κηλικιάρχες. 8. Η ίδια διαφήμιση που το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα στηρίζει, προωθεί και προβάλλει προϊόντα πλήρως ανθυγιεινά, πατατάκια, γαριδάκια, πακοτίνια, μπούρου, 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 μπούρου. Έτσι ο μαθητής έχει άλλα πρότυπα στη διατροφή του. Ένατον, είναι ή δεν είναι αντικειμενική δυσκολία στους κηλικιάρχες η καθυστέρηση της εκαθάρισης των δηλώσεων? Γιατί τους δόθηκε η δυνατότητα, σε παρένθεση, αυταπάτη, ότι μπορεί να τους μειωθεί συμπληρώνοντας τους κωδικούς 45-46 στη φορολογική δήλωση, μήπως και φορολογηθούν μειωμένα στο τεκμαρτό εισόδημα. Παρ' όλα αυτά όμως, η κυβέρνηση καθυστερεί, γιατί όσο συζητάμε βγαίνουν και άλλα προβλήματα στην επιφάνεια. Γιατί καθυστερούν τα ΚΕΦΟΔΕ, τα ΚΕΒΙΣ και τα ΚΕΒΟΚ. Γιατί είναι υποστελεχωμένα. Γιατί είναι υπερσυγκεντρωμένη όλη η υπηρεσία των εφορείων λόγω του ότι έκλεισαν. Έτσι λοιπόν μένουν οι κηλικιάρχες αλλά και άλλοι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εκαθάριση της δήλωσής τους. Έχουν πρόβλημα λοιπόν λόγω της αυξημένης τεκμαρτής φορολόγησης στο να μειωθεί το επίδομα το παιδιό τους, στο να μειωθεί το επίδομα και να καταργηθεί του ενοικίου τους, στο να μην έχουν τη δυνατότητα για κοινωνικό τιμολόγιο, αλλά και επειδή δεν έχουν καθαριστικό, να μην έχουν πρόσβαση σε κανένα από αυτά. Υπάρχει το τυράκι, αλλά υπάρχει και η φάκια που μπορεί να πει ο Υπουργός για τον έλεγχο που μπορεί να προκαλέσουν οι μικροί κηλικιάρχες από το Υπουργείο Οικονομικών. Μα ποιος είναι σήμερα έτοιμος να καλέσει, να προκαλέσει από την εφορία έλεγχο, ξέροντας το ασφικτικό πλαίσιο που για ένα μικρό τιμολόγιο, για μία απόδειξη απλή, μπορεί να τον οδηγήσει σε κλείσιμο και σε παρακμή. 12. Να γνωρίζουμε καλά ότι όσοι διαχειρίζονται τα κηλικεία τους διακρίνουν και κάποια άλλα στοιχεία που τα έχουμε όλοι εδώ στην πατρίδα μας, όπως είναι η ανθρωπιά, το φιλότιμο, η αλληλεγγύη, με αποτέλεσμα σε παιδιά φτωχά που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να βάζουν από την τσέπη τους ή να τα δίνουν ευερεσέ. 13. Μιλήσατε, για να μπω τώρα στο δεύτερο θέμα και να ολοκληρώσω, δηλαδή πολύ σύντομα, μιλήσατε για τις ελαφρύσεις. Ξέρετε κανένα σχολείο, αφού δίνεται φοροελάφρυση σε χωριά με κατοίκους 1.500. Ξέρετε κανένα σχολείο που να έχει 1.500 μαθητές? Και αν υπάρχει, θα είναι ένα στα χίλια. Γιατί δεν φοροαπαλλάσσετε από την τεκμαρτή φορολόγηση και τους μικρούς κηλικιάρχες?
δίνεται στα νησιά μέχρι 3.100 κατοίκους, φοροαπαλλαγή. Γιατί δεν δίνεται στους κηλικιάρχες που είναι σε σχολιά με 200, 100, 300, 500 μαθητές? Γιατί δεν κάνετε δεκτό το αίτημα του μαθητικού κινήματος που μιλάει για κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα αυτά τα προϊόντα, προκειμένου να έχει πρόσβαση ο μαθητής στην κατανάλωση? Τώρα, για να ολοκληρώσω, νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να πάρει εδώ και τώρα την απόφαση και περιμένω δευτερολογία της σας να δεσμευτείτε ότι πρώτον θα καταργηθεί και ο ΦΠΑ στα προϊόντα μέσα στα κηλικία, δεύτερον δεν θα φορολογούνται με την τεκμαρτή φορολόγηση οι άνθρωποι που πασχίζουν χειμερών. Όσον αφορά τώρα για τα μέτρα του Υπουργείου, να πούμε ότι είναι μούφα. Είναι μούφα. Αφού υπερφορολογήσατε με την τεκμαρτή φορολόγηση, λέτε ότι κόβετε το μισό επίδομα αλληλεγγύης. Αφού βάλατε όλους τους μικρούς αυτοαπασχολουμένους στη λογική του POS και του ΙΡΙΣ, δείτε τι εκατομμύρια ευρώ κονομάνε οι τράπεζες μέσα από όλο αυτό το διαχειριστικό περιβάλλον. Τέλος, όσον αφορά για τους μισθούς, να ξέρετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών, πάνω από το 90%, δεν απασχολεί υψηλό μισθούς. Αυτοαπασχολούμενοι είναι δικηγόροι, φοροτεχνικοί, ψιλικατζίδες, περιπτεράδες, κηλικιάρχες, έμποροι παπουτσιών. Πόσοι από αυτούς έχουν υψηλούς μισθούς σε προσωπικό που απασχολούν? Να είναι 1%, 2%. Άρα θεωρούμε ότι κανένα από αυτά τα μέτρα δεν είναι στην κατεύθυνση να ενισχύσει το εισόδημα των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Γι' αυτό πρέπει αυτός ο νόμος εδώ και τώρα να αποσυρθεί και το φορολογικό αποτέλεσμα και η φορολόγηση να προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία των επαγγελματιών, με αύξηση του αφορολόγητου στους 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένω μια δέσμευση, κύριε Υπουργέ.